εγγονό του αγωνιστή της Ειρήνης, Γρηγόρη Λαβράκη. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζουμε την 31η μεγάλη αντιυπεριαλιστική πορεία ειρήνης. Ενώνουμε τις φωνές μας για να βροντοφωνάξουμε 70 χρόνια ΝΑΤΟ, η ίδια ιστορία, χούντες, πολέμοι, τρομοκρατία. Δυναμώνουμε την πάλη μας για να αποτρέψουμε κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Η περιοχή των Βαλκανίων, ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλκάνια, αποτελούν πεδία κλιμάκωσης των σκληρών ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα για το ποιος θα εξασφαλίσει την υπεροχή των δικών του επιχειρηματικών ομίλων στις αγορές των Βαλκανίων. Ποιος θα εκτοπίσει τους ανταγωνιστές του, επιδιώκοντας συμφέροντες όρους ενεργειακής διόδου προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ποιος θα πουλήσει εξοπλιστικά προγράμματα και ποιος θα αποκτήσει στρατιωτικές βάσεις. Στόχος του ΝΑΤΟ είναι να εντάξει ολόκληρη τη Βαλκανική στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αποτρέποντας την όποια επιρροή της Ρωσίας. Ταυτόχρονα θέλει να αποτρέψει και τη διείσδυση της Κίνας, που διεκδικεί ρόλο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, επιδιώκοντας πρόσβαση των συμφερόντων της στη Δυτική Ευρώπη. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα εντάσσεται και το θέμα με την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει πλάτη για την επίτευξη των επικίνδυνων ευρωπαϊκών σχεδιασμών στην περιοχή. Υπηρετεί πιστά τα σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τώρα Βόρεια Μακεδονία, στους κόλπους της και ταυτόχρονα προωθεί τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων για να πάρουν μερίδιο από τη μοιρασιά των αγορών, των πρώτων υλών, των αγωγών κλπ. Η κυβέρνηση θέλει να μας παρουσιάσει τον ΝΑΤΟ που 70 χρόνια τώρα αιματοκυλεί τους λαούς ως παράγοντα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Και μνήμη έχουμε και γνώση. Στο ΝΑΤΟ δεν ήταν η Τουρκία με τις διαρκείς προκλήσεις της κυβέρνησής της που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο. Στο ΝΑΤΟ ήταν και η Κύπρος όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας το 1974. Στο ΝΑΤΟ είναι και η Αλβανία που σχεδιάζει τη Μεγάλη Αλβανία. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οργανισμοί που για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα που εκπροσωπούν σπέρνουν πολέμους, εκμετάλλευση, φτώχεια και προσφυγιά. Για μας τις γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, τη ΣΟΓΕ, εχθροί δεν είναι οι γείτονες λαοί, είναι οι κυβερνήσεις τους. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν κοινά συμφέροντα με τους εκμεταλλευτές τους. Λέμε όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Λέμε ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών για να ακολουθήσουν το δρόμο που επιλέγουν. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα για να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και δυναμώνουμε την πάλη για την εξάλληψη της αιτίας που γεννά τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αιτία που συνδέεται άρρηκτα με τη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία. Ζήτω η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών. Ζήτω η 31η μαραθώνια πορεία ειρήνης. Στα βήματα των αγωνιστών, Γρηγόρη Λαμπράκη και Νίκου Νικηφορίδη.